Είμαστε με την κυρία Νάντια Λιαρέλη και αντικείμενο αυτής της συζήτησης είναι η έκθεση ζωγραφικής που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα στο Πανελλήνιο. Είστε εκ των διοργανωτών και θέλω να μας πείτε πώς πάρθηκε αυτή η πρωτοβουλία, πόσο θα διαρκέσει η έκθεση και ποιοι συμμετέχουν. Η έκθεση ξεκινάει στις 30 Αυγούστου και θα τελειώσει 15 Σεπτεμβρίου. Το Πανελλήνιο ήταν ένας χώρος πάντα που μου έκανε κάτι ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερος χώρος, είναι εμβληματικό καφενείο. Εγώ το ζήσα και ως καφενείο με τα τραπέζια των χαρτιών που παίζανε αυτά, που ήταν ουσιαστικά μία στοά που εξυπηρετούσε όλο τον κόσμο από την Ερμού στην Προκυμαία και το Τούμπαλιν. Με έθλιβε το γεγονός ότι ήταν κλειστό τόσο καιρό, για τους χύψιο μεγαλόγους βέβαια, και με κάποιο τρόπο ήθελα να ζωντανέψει. Ήθελα δηλαδή να αρχίσει να κινείται κάτι μέσα. Με πρωτοβουλία του Χρήστου Μεγάλου, του Διευθύνοντα Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιός, είπαμε να το φτιάξουμε εντός εισαγωγικών και να γίνουν τα εγγένεια με ένα καλλιτεχνικό γεγονός, με χρώμα. Οπότε εγώ ανέλαβα το χρώμα και εκείνος τα έξοδα. Ποια είναι η δική σας σχέση με την τέχνη και πόσο δύσκολο είναι να διοργανώσουμε ένα τέτοιο γεγονός? Όλα τα γεγονότα δεν είναι εύκολο να διοργανωθούν, έτσι δεν είναι? Η σχέση με την τέχνη πάει πολύ πίσω. Είχα την τύχη να βρεθώ από πολύ νεαρή ηλικία με ανθρώπους της τέχνης και άρχισε να με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και σιγά σιγά ξεκίνησα να μαζεύω, στην αρχή με το χαρτζιλίκι μου, μετά έκοβα παλού για να μπορέσω να πάρω κάτι, συμμετείχα, πήγαινα στα στούντιο που δουλεύανε, στα ατελιέ, για να δω τις δουλειές τους. Αποκτήσαμε προσωπικές σχέσεις με τους ζωγράφους, ιδιαίτερα τους πιο νέους βέβαια, γιατί ήταν πιο κοντά στην ηλικία μου. Ήμουν συχνή επισκέπτρια στην Καλών Τεχνών στο Πολυτεχνείο και διατηρώ φιλικές σχέσεις ακόμα με πάρα πολλούς από αυτούς. Τώρα, για να μπορέσεις να τους συγκεντρώσεις δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Πρέπει να έχεις κάτι να τους πεις. Κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι πιο σοβαρό. Δεν είναι εύκολοι άνθρωποι. Γι' αυτό και εκφράζονται έτσι. Εσάς οι αγαπημένοι σας πίνακες τι συνήθως απεικονίζουν? Όλοι οι πίνακες μου είναι αγαπημένοι, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πίνακα που να μην έχει πρόσωπο ή σώμα. Να μην έχει δηλαδή ανθρώπινο στοιχείο. Και εδώ πάντα υπάρχει ένα σώμα, υπάρχει ένα πρόσωπο, υπάρχει μια σημειολογία και ο πίνακας για μένα είναι κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή θέλω κάθε φορά που τον βλέπω να ανακαλύπτω κάτι καινούριο. Ποιοι είναι οι ζωγράφοι που θα συμμετέχουν στην έκθεση? Οι ζωγράφοι είναι πάρα πολλοί. Φοβάμαι μήπως ξεχάσω κανέναν, γι' αυτό θα τους πω όλους. Είναι ο Γαρίφαλος, η Μαρία Γιαννίκου, η Τάνια Ιδρογώση, ο Ευθύμης ο Ευθυμιάδης, ο Αποστόλης ο Ηλιάδης, ο Γεράσιμος Κανάκης, η Μαριάννα η Κατσουλίδου, ο Νικόλας ο Κληρονόμος, η Μάντι Κουλούθρου, ο Σπύρος ο Κουρσάρης, ο Σπύρος ο Λίτρας, ο Ευθύμης ο Μαλαφούρης, η Μιχαλακέα, ο Οικονομίδης, ο Παπαστεργίου, η Παρμακέλη, ο Μάριος ο Πολυχρονιάδης, η Κωνσταντίνα Ισηλίκου, ο Λόιντ, ο Δημήτρης ο Γέρος, η Όπη Ζούνη και ο Αλέκος Φασιανός. Οι δύο τελευταίοι μας έχουν αφήσει πια και θεώρησα ότι θα ήταν ένας φόρος τιμής για αυτούς, γι' αυτό και τα έργα τους είναι δισεύρετα και δεν είναι και προς πώληση, έτσι. Θα μπορούσα να έχω δηλαδή ή λάδια ή ακουαρέλες ή ακριλικά, αλλά επειδή δεν πωλούνται έχω κάποιες λιθογραφίες δικές τους. Ως προς το διαδικαστικό της έκθεσης, πότε θα γίνουν τα εγγένεια και ποιες μέρες και ώρες είναι διαθέσιμες στο κοινό? Τα εγγένεια θα γίνουν 30 Αυγούστου 8 η ώρα το βράδυ. Και η έκθεση θα λειτουργεί από τις 11 μέχρι τις 2 και 7 με 9 το βράδυ.
Προηγουμένως μας είπατε ότι έχετε μια βαθιά σχέση με την τέχνη. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Ποιος κατά τη γνώμη σας ή ποια κατά τη γνώμη σας ζωγράφος ήταν καθοριστική ως προς την εξέλιξη των Ελλήνων καλλιτεχνών στη ζωγραφική? Πολλοί ήταν. Δεν ήταν λίγοι στη ζωγραφική. Κάποιοι ακολουθούν μανιέρες αναγεννησιακές. Κάποιοι άλλοι... Νομίζω ότι η τομή στην ελληνική ζωγραφική ήταν ο Γιάννης Μόραλης. Χωρίς να αναιρούμε τους πιο κλασικούς νατουραλιστές πριν Λίτρα, Γίζη και Βασιλείου και όλους αυτούς. Η τομή για μένα, γιατί είμαι φαν λίγο της άλλου είδους ζωγραφικής, ήταν ο Μόραλης. Έχετε κάνει και άλλες εκθέσεις στο νησί μας? Βέβαια, έχω κάνει... μία έκθεση με λιθογραφίες στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου. Έχω κάνει άλλη μία με ζωγραφικά στο Χαμάμ. Αυτή είναι η τρίτη έκθεση, η οποία έχει αποκλειστικά ζωγραφικά, πλην των τελευταίων 6 λιθογραφίες είναι, δεν είναι δηλαδή πολλές. Πιο πολύ για τη γνώση. Είναι όλα ζωγραφικά, είναι λάδια και κάποιες συνθέσεις και δεν υπήρχε ποτέ ο κατάλληλος χώρος. Το χρώμα πρέπει να έχει άπλα, να έχει έναν ανοιχτό χώρο για να μπορεί κανένας να τα δει και μακριά και κοντά. Τα λάδια είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί είναι και το αποκορύφωμα της ζωγραφικής. Εσείς δεν κατάγεστε από τη Λέσβο, ωστόσο σας έχουμε κάνει πια δικιά μας. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Εσάς τι σας αρέσει, ποιο είναι αυτό το ιδιαίτερο ξεχωριστό κομμάτι που αποπνέει ο πολιτισμός της Λέσβου και σας κεντρίζει το ενδιαφέρον? Είναι ένα καταπληκτικό νησί, όπου και να πας. Η διαφορετική αρχιτεκτονική στα χωριά, τα ήθη, τα έθιμα, οι άνθρωποι. Υπάρχει ένα παζλ εδώ, το οποίο δεν θα το βρεις πουθενά άλλου. Η Λέσβος, ειδικά η Μυτιλήνη, είναι μια κούκλα. Από όποια μεριά, αισθητικά, αρχιτεκτονικά, είναι απίστευτη. Και είναι κρίμα να μην συντηρούνται και να μην αναβιώνουν κάποια πράγματα. Η Λέσβος έχει ένα πολιτισμό, ένα πολιτισμικό background τεράστιο. Η Λεσβιακή Άνοιξη γεννήθηκε εδώ. Υπάρχει νομπελίστα σπίτις. Υπάρχουν καλλιτέχνες που έχουν γράψει ιστορία. Βγάζει ταλέντα πολλά. Και αυτό πρέπει να συνεχίσει. Δηλαδή θα πρέπει οι Λέσβοι και ειδικά οι Μυτιλινοί να συνεχίσουν αυτή την παράδοση.